ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο να πω. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλογά μου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα τα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα τα γνώσους σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Είναι η εβδομάδα του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ήθε να φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο, να γίνουμε σωστοί άνθρωποι. Και βέβαια, άνθρωπος σωστός δεν μπορεί να γίνει κανείς έξω από την Θείαν Χάριν, έξω από την ενέργεια του Άγιου Πνεύματος, η οποία είναι φωτιστική, φωτίζει νουν και καρδίαν, θερμαντική, θερμένη, ζωοποιεί, ζωογονεί, ανασταίνει, είναι καθαρτική, καθαίρει από αμαρτίες, από πάθη και είναι και αναλωτική, καυστική, καίει τον αμαρτωλό άνθρωπο όταν δεν μετανοήσει και βλασφημίσει τελείως την ευκαιρία που του δίνεται να μετανιώσει, να σωθεί, να χριστοποιηθεί, να θεωθεί. Δυστυχώς ζούμε σε έναν κόσμο που βλασφημείται συνέχεια το Άγιο Πνεύμα, που βλασφημείται ο άνθρωπος, και όταν βλασφημείται ο άνθρωπος, βλασφημείται και αυτός ο Θεός, του οποίου είναι κατ' εικόνα ο άνθρωπος, μοντέλο μας ο Χριστός. Όταν λοιπόν βλασφημούμε και διώκομεν και υβρίζομεν τον άνθρωπον, και όταν υπάρχει στον κόσμο τόση βαρβαρότητα, τόση αδικία, τόση κακία και ένας αντιπνευματικός τρόπος ζωής, μια αντιστροφή, όχι η πορεία η πνευματική, η πορεία η σωστή προς τον Θεό, αλλά η πορεία αποστασίας και απομακρύνσεως από τον Θεό, η κοινωνία μας γίνεται μια κοινωνία σκλαβιάς, ανελευθερίας, βαρβαρότητας, αδικίας, αθλειότητας, μια κοινωνία η οποία πάσχει σαν να είναι ένα κλουβί και μας έχει εγκλωβίσει, σαν να είναι ένα κολαστήριο και μας κολλάσει. Και ο άνθρωπος ο οποίος πλάστηκε να ζει ελεύθερος νιώθει άπειρους περιορισμούς της ελευθερίας του. Γίνεται ο ίδιος δούλος των εαυτών του, δούλος των κακό εαυτών του και στα πάθη του. Και ενώ μιλάμε για ελευθερία, ελευθερία και για ελευθερία, όμως την ελευθερία δεν την εγγύσομεν, διότι είμαστε άνθρωποι που ξεκινάμε με τη δική μας δύναμη, μόνοι μας, χωρίς Θεόν, χωρίς Πνεύμα Άγιον, χωρίς Χριστόν, και έτσι πελαγοδρομούμε μέσα σε λαβυρίνθους προβλημάτων, μέσα σε συγχύσεις ιδεολογικές, μέσα σε προβλήματα κοινωνικά, μέσα σε έρδες, σε πολέμους, σε σφαγές, μέσα σε ένα χάος από το οποίο δεν μπορεί καμιά φιλοσοφία, καμιά δύναμη να μας βγάλει. Μόνον ο Θεός. Σήμερα ας πούμε λίγα και μόνον λίγα για τους περιορισμούς της ελευθερίας του προσώπου και την επιβολή ενός ολοκληρωτικού ελέγχου, ο οποίος επιδιώκεται από τη νέα τάξη των πραγμάτων. Στο στόμα έχουν την ελευθερία, τα δικαιώματα τον άνθρωπο να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Και όμως ο άνθρωπος δεν υπηρετείται. Ο άνθρωπος αντικειμενοποιείται. Ο άνθρωπος γίνεται ρομπότ. Ο άνθρωπος χάνει την ανθρωπιά του. Το πρόσωπον αποπροσωποποιείται και γίνεται αντικείμενο, αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, γίνεται δούλος, γίνεται πιόνι στη σκακέρα των μεγάλων παιχνιδιών. Έχουμε
σχεδόν διανύσει τον 20ο αιώνα και ήδη αναμένουμε να εισέρθουμε αν ο Κύριος δώσει στον 21ο αιώνα. Και τον άνθρωπο δεν τον ανακουφίσαμε, δεν τον ελευθερώσαμε, δεν του δώσαμε την διάσταση του προσώπου, της ανθρωπιάς του, δεν τον αναπαύσαμε μέσα σε μια άνεση, δεν του θεραπεύσαμε τις αρρώστιες, δεν του δώσαμε την ελευθερία του, τα δικαιώματά του, δεν του κάναμε συνθήκες αξιοπρεπείς, κοινωνικές, δεν του δώσαμε δικαιώματα ατομικά, μόνο να τα γράφουμε στο Σύνταγμα, ξέρουμε, και εμείς στην Ελλάδα. Ποιος εδώ στην Ελλάδα μπορεί να νιώθει και στους άλλους λαούς και σε άλλα έθνη ότι έχει μια ικανοποιητική ελευθερία? Έχουμε τόσους περιορισμούς, όπως είναι οι οικονομικοί περιορισμοί, που ξεκινούν από αυτό που πιο πολύ τσούζει τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι οι πολλές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οι μικρομεσαίοι κλείνουν, πτωχεύουν και επομένως είναι ζητιάνοι από το ταμείο του κράτους. Βλέπουμε τα μικρομάγαζα έκλεισαν ή θα κλείσουν και ανοίγουν τα μεγαθύρια, τα σούπερ μάρκετ, τα οποία στην αρχή για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό το σκοπό τους να κλείσουν τα μικρομάγαζα, κατεβάζουν τις τιμές, μόλις κλείσουν τα μικρομάγαζα ανεβάζουν τις τιμές και καθημερινά βάζουν με το μηχάνημα τις καινούργιες τιμές, διπλάσιες, τριπλάσιες τιμές. Η ακρίβεια λοιπόν, η άνοδος, η καθημερινή των τιμών, η καταναλωτική επιταμανία η οποία υποβάλλεται με τις διαφημίσεις των τηλεοράσεων, των περιοδικών, των εφημερίδων, κάνει τον άνθρωπο να νιώθει φτωχός, αναζητητής, αποκτήσεως αγαθών τα οποία δεν μπορεί να αγοράσει, και νιώθει φτωχός έστω και να είναι πλούσιος. Πόσο μάλλον ο φτωχός που δεν έχει παρά μόνο ένα μικρό μισθό. Νιώθουμε λοιπόν μια οικονομική ανελευθερία. Άλλοι διασκεδάζουν, τα σπάνε στα κέντρα και άλλοι δεν έχουν να πιώσουν το ενίκιο. Ποια ελευθερία λοιπόν είναι αυτή? Ηθικοί περιορισμοί στην ελευθερία, οι οποίοι προέρχονται από τα μέσα ενημερώσεως, όχι μαζικής, κάναμε την κοινωνία μάζα γιατί έτσι συμφέρει κάποιους. Τα μίντια λοιπόν, τα μέσα ενημερώσεως, ομαδικής θα λέγαμε, κοινωνικής ενημερώσεως και όχι μαζικής. Πρέπει να ανταλλάξουμε αυτό. Δεν γίνεται ένας βιασμός της συνειδήσεως, μια αλωτρίωση του προσώπου, δεν γίνεται μια πλήση εγκεφάλου, μια ηθική αποχαλήνωση, μια διαφθορά, δεν υποβάλλεται ο άνθρωπος σε μια δουλεία, σε μια εξάρτηση από ναρκωτικά, από ποτά, από αγαθά, από έναν τρόπο ζωής, μια κουλτούρα ξενόφερητη, από μουσική τελείως ξένη από τα ελληνικά, ως προς τα ελληνικά δεδομένα. Δεν γίνεται λοιπόν μια αλωτρίωση του ανθρώπου, μια αποπροσωποποίηση του ανθρώπου που δέχεται και μιμείται τα πρότυπα, τα χιδέα τα οποία του προβάλλονται. Και έτσι λοιπόν δεν νιώθει ελεύθερος να επιλέξει, αλλά ορμά αμέσως επί το διαφημιζόμενων προϊόν να αγοράσει, να πιει, να φάγει, να αποκτήσει ηλεκτρονικά, καταναλωτικά, φαγόσιμα και τόσα άλλα. Και έπειτα όταν γίνεται ο άνθρωπος καταναλωτική μηχανή μιας κουλτούρας αθλίας η οποία προσφέρεται, τότε πράγματι χάνει τελείως την ελευθερία του. Μετά έχουμε περιορισμούς θρησκευτικούς, ο προσελητισμός ο οποίος ασκείται κατά κόρον στην πατρίδα μας και η μόνη που δεν κάνει προσελητισμό είναι η Ορθοδοξία. Όλες οι άλλες θρησκείες που υπάρχουν, οι θρησκείες που υπάρχουν, γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι Ορθοδοξία, είναι η αλήθεια, δεν είναι μία των θρησκειών, είναι η Εκκλησία και όχι μία των εκκλησιών, των ψευδεκκλησιών, αλλά η Εκκλησία. Ο προσελητισμός λοιπόν, η προπαγάνδα, ο βιασμός, ο θρησκευτικός της συνειδήσεως, ο βιασμός της θρησκευτικής συνειδήσεως ασκείται κατά κόρον και ξεφυτρώνουν γκουρουιστικά κέντρα, άντρα με το προκάλημα δήθεν μιας φιλοσοφίας. Και έχουμε όχι μόνο στο πρώτο Αγίου Όρους, μπροστά στο στόμιον του Αγίου Όρους έφτιαξαν βουδιστικό κέντρο με την ανοχή της πολιτείας. Τώρα πληροφορήθημε ότι έγινε τέτοιο κέντρο και στην Κορινθία. Και συγχαίρομαι τον Μητροπολίτη Κορίνθου, ο οποίος εστιλήτευσε την απορρόφηση χρημάτων για να γίνουν κάποια έργα τα οποία τα αναλαμβάνουν συνήθως σιωνιστικά κέντρα για να ευρεοποιήσουν τρόπον την επαρχία αυτή της Κορινθίας, όπως έκαμαν με το καζίνο στο Λουτράκι, το οποίο επέφερε μεγάλη φθορά.
Προσλητισμός λοιπόν από τόσα κέντρα διαφθοράς, και δεν είναι μόνο το ΚΕΦΕ, είναι τόσα γκουριστικά, ινδουιστικά, προτεσταντικά, παπικά κέντρα, τα οποία προσλητήσουν με πολλούς τρόπους. Και έπειτα πώς να μην πούμε ότι υφιστάμε τα θρησκευτική ανελευθερία, θα λέγαμε θρησκευτικών περιορισμών, όταν στην Εκκλησία δεν δίδεται κατά εξαίρεση άδεια για τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού. Δεν δίνεται στην Εκκλησία, έτσι ανακοινώθει στην εκκλησιαστική αλήθεια, γιατί την θεωρούν ως ένα ιδιωτικό οργανισμό και θα περιμένει την αράδα εάν έχουμε κράτος χριστιανικό. Μετά, πληροφορούμεθα, ακόμη δεν θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με αυτό, ότι το εθνικό λεγόμενο πολιτήριο τελείως αγνοεί τα θρησκευτικά. Τα αγνοεί τελείως, έχουν σκοπό να τα καταργήσουν. Μετά, δεν ξεχνάμε τους νόμους και τις αποφάσεις υπουργών περί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, με κατάργηση η προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος την ταυτότητα, με τις προδιαγραφές που δεν εξασφαλίζουν την προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, απειλούν τις θρησκευτικές ελευθερίες, με το διός, δηλαδή την παράγραφο που προβλέπει να γράψει ο αυτός που θα βγάλει ταυτότητα ότι είναι δωρητής εις των οργάνων σώματος, και θα μιλήσουμε σε ειδική εκπομπή γι' αυτό. Μετά, έχουμε πολιτικούς περιορισμούς στην ελευθερία μας. Δεν έχουμε ένα κατεστημένο ψηφοθυρίας, αγαπητοί τηλεθεατές. Ποιος ψηφίζει κατά λογική και κατά καρδία? Ισχύει το όρους φετολόγη. Δημοκρατία ανελευθερίας υπάρχει. Αδικίες, ασυδοσίες, καταχρήσεων των μεγάλων και ατιμωρησίας των μεγάλων και τιμωρίας των μικρών, όπως που Φερρυππίν βάλαν από τη Μυτιλίνη μια μητέρα με το μωρό της τον κορίδαλο φυλακή, αφού έκανε για ταξίδι στο Αιγείο, επειδή χρωστούσε κάποια χρήματα, ενώ οι μεγάλοι και οι καταχρηστές του δημοσίου χρήματος πάνε στα σπίτια τους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι ανελευθερία. Δεν είμαστε ίσοι. Άσυλο λένε έχουν οι βουλευτές. Γιατί άσυλο? Δεν είναι πολίτες, ελεύθεροι πολίτες? Δεν είναι και οι άλλοι? Ανισότητα στον τόπο αυτών. Υπάρχουν προνομιούχοι και τα δικαιώματα του λαού είναι τελείως γράμμα του νόμου. Μετά, περιορισμοί κοινωνικοί της ελευθερίας, όπως είναι η ανεργία. 30% ανεργία έχουν οι νέοι. Δεν υπάρχουν δικαιώματα στη σπουδή. Κάποιος που απέτυχε στις εξετάσεις για τον ΑΒ λόγο δεν μπορεί εδώ να προωθηθεί από πανεπιστήμια. Δεν φτιάχνουμε, βλέπετε, και ιδιωτικά πανεπιστήμια, και μας λένε τις φιλοσοφίες τους, τις ξυλοσοφίες, ότι θα καταργήσουμε την δωρεάν παιδεία. Μα αφού υπάρχουν ιδιωτικά γυμνάσια λύκεια, υπάρχουν ιδιωτικές τεχνικές σχολές. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μας ψυχοπόνεσαν πλέον. Το να πηγαίνουν λοιπόν στο εξωτερικό οι ελληνόπαιδες και οι κοπέλες και τα αγόρια, και να φεύγει όλο το συνάλλαγμα στο εξωτερικό και να μην γυρνάνε τα παιδιά, να χάνουμε την νεότητα. Αλλά υπάρχει σκοπός να διάσουμε την Ελλάδα από τους Έλληνες νέους. Λοιπόν, δεν είναι μια στέρηση της ελευθερίας και σε αυτό? Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά. Αφού θέλουν να σπουδάσουν, πραγματοποιούν το όνειρο, δίνει άδεια το κράτος, δίνει τα χρήματα, βγαίνουν έξω, αδειάζουν τα ταμεία μας, φτωχαίνουμε εμείς και εντωμεταξύ δεν φτιάχνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ό,τι τις ανοησίες μας, και βγαίνουν και λένε επιχειρήματα ανόητα. Ναι, να πληρώσουν όσοι δεν μπορέσουν να περάσουν να φοιτήσουν δωρεάν. Να πληρώσουν. Αφού θέλουν να πληρώσουν εδώ 10 δραχμές, γιατί να πληρώσουν χίλιες στο εξωτερικό? Ό,τι τις ανοησίες μας. Μετά, ανελευθερία υπάρχει και σε ένα άλλο τομέα. Στην ψυχαγωγία, σε ευκαιρίες ψυχαγωγίες, δεν μπορούν να πλησιάσουν παραλίες οι Έλληνες. Τις αγόρασαν οι ξένοι. Δεν μπορούν να χαρούν τα αγαθά και διαφημίζουν το καινούριο σπίτι, το ηλεκτρονικό σπίτι, τα καινούρια κομφόρ, τα καινούρια αγαθά, ενώ τη στιγμή αυτή οι Έλληνες δεν μπορούν να πάρουν μια αύξηση μικρή για να πληρώσουν το ενίκιο και τα κοινόχρηστα. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η προβληματολογία και τα προβλήματα μέσα σε ένα καθεστώς, θα λέγαμε, κοινωνικό, ηθικό, πνευματικό, οικονομικό αναλευθερίες, δημιουργεί άγχη. Άγχος λοιπόν από το ρυθμό της ζωής, από τις απειλές των πολέμων. Μας γράφουν και λένε θερμό καλοκαίρι, θερμό καλοκαίρι, μας έχουν αγχώσει, κάνουν τον λαό μας νευρωτικό. Φόβος λοιπόν εγκλημάτων, βιασμών, αδικιών,
ζυμωθήκαμε με όλα αυτά, ζούμε σε ένα άγχος, ανασφαλείες, ώστε να φοβούμεθα και μέσα στο σπίτι μας μήπως εισέλθουν και μας φάξουν οι ληστές. Μετά, δεν είναι άγχος η κίνησή μας? Δεν έχεις λοιπόν παρά να σταματάς σε κάθε 100 μέτρα σε φανάρι. Φανάρι εδώ, φανάρι εκεί. Από το Μαρούσι στην Αθήνα μπορεί να θες και μια μισή ώρα αν έχει κίνηση, σε ώρες αιχμής. Κάρτες εισόδου στο χώρο ενεργασίες, ηλεκτρονικά φακελώματα και με μαγνητικές λωρίδες. Δεν σέβονται το προσωπικό τους. Κάποιοι, όπως δήμαρχοι και στο Δήμο Αθηναίων, επευλήθη κάρτα εισόδου στον χώρο εργασίες, στο Δήμο, όπως είχε επιβληθεί και δεν εφηρμόστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Και τώρα επανέρχεται, και όπως μας γράφουν οι υπάλληλοι, επειδή έπεσε έξω η εταιρεία που είχε αναλάβει να κάνει τις εγκαταστάσεις και να λειτουργεί και να συντηρεί μεγάλα, θα λέγαμε, ποσά δαπανών επιματέων, τώρα επιβάλλεται εκ των άνω πάλι να εφαρμοστεί η κάρτα εισόδου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, για να πλουταίνουν κάποιοι μεγάλο επιχειρηματίες και ο λαός όχι να παίρνει αυξήσεις τα χρήματα αυτά, να δαπανώνται επιματέων και να χάνεται η προσωπική, θα λέγαμε, αξία του κάθε υπαλλήλου, που γίνεται πλέον σαν το ζώο να μπαίνει στην Ελλάδα όπως μπαίνουν στη Στρούγκα τα πρόβατα. Διόδια ηλεκτρονικά. Μας απειλούν και με αυτή την κάρτα για διόδια ηλεκτρονικά, ότι πλέον δεν θα πρέπει να σταματάμε, αλλά να έχουμε κάρτα διοδίων με μπαρκότ και άλλα σημεία και κωδικούς για να περνάμε από τα διόδια. Να λείπουν τέτοιες κάρτες με μπαρκότ και φακελώματα. Διαβατήρια ηλεκτρονικά με 33 νούμερα, 33 ψηφία, θα πούμε ειδικά για αυτά. Μετά, δεν είναι μια κόλαση, δεν νιώθουμε μια απέναντι, θα λέγαμε, αγανάκτηση πολλές φορές όταν κυκλοφορούμε και σου λέγει, αφού κάνεις 2 ώρες να βρεις τόπο να παρκάρεις, στο πεζοδρόμιο θα κατεβείς να πληρώσεις για να παρκάρεις. Όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς, θα σας βάλουν, λέει, φόρο και στα πεζοδρόμια. Και ρωτάμε, ποιοι παίρνουν τα χρήματα, ποιοι κάνουν τις επιχειρήσεις αυτές και ποιοι παίρνουν τα χρήματα του φτωχού Κοσμάκη που πληρώνει και το πεζοδρόμιο? Μόνο τον αέρα. Και τον αέρα πληρώνουμε να μας κάνουν καθαρό αέρα και δεν μας τον κάνουν. Φυσικά θα πείτε, πληρώνουμε και τα σκουπίδια και τώρα μαλώνουν που θα τα πάνε. Γιατί τόσα χρόνια δεν φρόντισαν να κάνουν βιολογικούς καθαρισμούς και να αξιοποιούν τα σκουπίδια? Παρκόμετρα, λέει, φόρο στα πεζοδρόμια και τόσα άλλα. Και προπαντός έχουμε απειλή της ελευθερίας του προσώπου από τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία ηλεκτρονικά συστήματα, αν έχουν καλήν και προς το καλό χρήση, όχι στο πρόσωπο, όχι σε ταυτότητες και κάρτες και σε κομπιούτερ και σε μηχανές και σε μάτια που παρακολουθούν τον άνθρωπο ασφυκτικά, όταν λοιπόν γίνεται μια καλή χρήση της τεχνολογίας, τότε αυτή η τεχνολογία δεν μπορεί να κατακριθεί. Όταν όμως η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να φακελώνει τον άνθρωπο, για να τον παρακολουθεί και εξ αποστάσεως και από τον δορυφόρο μέσω κομπιούτερ, τότε αυτή η τεχνολογία γίνεται τυραννική. Και φυσικά έχουμε τον ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό, όπως γράφουν και κάποια άθρα. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό τον ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό, για τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αγαπητοί τηλεθεατές. Να συνεχίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό. Βέβαια, μας απειλούν τα μηχανήματα τα οποία φτιάξαμε. Και η χάρη του Θεού, βέβαια, χαριτώνει το νου των ανθρώπων να ερευνήσουν, να βρουν μηχανές να ανακουφίσουν τον άνθρωπο, να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, την κοινωνία, να φτιάξουν μια ευημερούσα κοινωνία και όχι να δημιουργήσουν προβλήματα επί προβλημάτων. Δυστυχώς η κατάχρηση ή η κακή χρήση των μέσων, των ηλεκτρονικών κυρίως μέσων, της ερεύνης και ανακαλύψης των ανθρώπων, αυτή η κατάχρηση, η κακή χρήση έχει κάνει το βίο μας αβίωτο και μας κρεμά πάνω από το κεφάλι μας την εφιαλτική απειλή, μάλιστα, του ηλεκτρονικού φακελώματος. Μεγάλη είναι, βέβαια, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και πολύ χαιρόμαστε για την πρόοδο αυτή. Οι υπολογιστές, διαβάζουμε, μυρίζουν και κάνουν ιατρικές διαγνώσεις. Οι υπολογιστές πιάνουν νοήματα στον αέρα, μπορούν να διαβάζουν τον άνθρωπο σχεδόν.
διάβασε τη σκέψη μου. Άλλο άρθρο. Βέβαια δεν επεκτηνόμεθα σε αυτές τις λεπτομέρειες. Κομπιούτερ ακούει και μιλά. Σκεπτόμε ένα ρομπότ. Εξύψους κατασκοπία. Υπάρχουν 80 δορυφόροι κατασκοπευτικοί στο διάστημα, οι οποίοι δεν χρωστάνε καλό να κάνουν παρά μόνο να κατασκοπεύουν για να υπηρετούν κάποια συμφέροντα στρατηγικά, πληροφοριακά κλπ. Ακόμα και τα πουλιά κάμανε κατασκόπους. Διαβάζουμε σε εφημερίδα, κύκνος κατάσκοπος. Πετούσε πάνω από μια χώρα και είχε πομπό, ο οποίος μετέδιδε κάποιες πληροφορίες. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να κοιμηθεί κανείς ήσυχος. Διαβάζουμε, σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας, τι δηλαδή εμφύτευση μικροτσίπ στον άνθρωπο. Φτάσαν στο σημείο λοιπόν να φυτεύουν μέσα στον άνθρωπο μικροτσίπ. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες εφαρμογές καλές που μπορούν να χαρίσουν την όραση σε κάποιους που έχουν βλάβει στην όραση με κάποιο μικροτσίπ. Ομοίως μπορούν να χαρίσουν κάποια κινητικότητα σε παράλληλα μέλη του σώματος με κάποιες τέτοιες επεμβάσεις. Αυτές οι χρήσεις βεβαίως είναι θαυμάσιες και μας ενθουσιάζουν και πολλοί θα θέλαμε να κάνουν τέτοιες εφαρμογές σε ευρύ κλίμακα για να ανακουφίσουν τον κόσμο. Όταν όμως μας μιλούν για ηλεκτρονικό υποκατάστατο της μνήμης, δηλαδή να υποκαταστήσουν το νου του ανθρώπου και την μνήμη του ανθρώπου με κάποιο μηχάνημα, ώστε να μην έχει την λύθη ο άνθρωπος, μα φυσιολογικά ο άνθρωπος έχει κάποια λύθη για να ξεκουράζεται. Ενώ δουλεύουν για την λύθη των αξιών, για την λύθη του ορθοδόξου ήθους, την λύθη της ανθρωπιάς, θέλουν να τηρούν κάποιες μνήμες άσβηστες και θέλουν να βρουν ανάλογα μηχανήματα να κρατάνε στον άνθρωπο τη μνήμη. Αυτή λοιπόν η χρήση, η κακή χρήση της τεχνολογίας οδηγεί σε μια βαρβαρότητα, σε μια αιχμαλωσία, σε μια τυραννία, όπως λέγει και ο Αμερικανός μελετητής Νίλ Πόστμαν. Μας καλεί σε μια αντίσταση ενάντια στην τυραννία της τεχνολογίας. Κοντεύουμε να γίνουμε εξαρτήματα των μηχανημάτων μας που κατασκευάσαμε. Και βέβαια, οι εφαρμογές που γίνονται, πάντοτε βέβαια με σκοπό να εξασφαλίσουν κάποια κέρδη σε κάποιους επιχειρηματίες, οι εφαρμογές πολλές φορές είναι επικίνδυνες. Διαβάζουμε, οι υπολογιστές δεν φτάνουν το νου, λένε κάποιοι. Βέβαια, αυτό έλειπε να φτάσουν και το νου του ανθρώπου. Κατευθυνόμενο σπίτι, τι τα θέλουμε όλα αυτά τη στιγμή που ο άλλος δεν έχει ένα δωμάτιο χώρο για να βάλει την οικογένειά του. Συσκευές με μυαλό, το παράκαναν λοιπόν στις εφαρμογές αυτές. Και αλλού, διαβάζουμε, έλεγχος της ήριδας. Στην πραγματικότητα, ναι, είναι το retinal αυτό που εφαρμόζουν και στις ανατολικές χώρες που φωτογραφίζουν τις γραμμώσεις, τις ραβδώσεις της ήριδας του ματιού ή το σχήμα του ματιού για να μπορούν να κάνουν εξακρίβωση των στοιχείων και δεν μπορεί κανείς να βγάλει το μάτι του για να πει ότι δεν θα με πιάσουν αν έχει κάνει κάτι. Επομένως το άτομο μπορεί να φακελώνεται και να εχμαλωτίζεται μέσα σε συστήματα ελέγχου τα οποία μπορούν να τον περνούν από 1,200 κρυσάρες και με δακτυλοσκοπήσεις και με σφραγίσματα και με το retinal, όπως είπαμε, που βρίσκουν λοιπόν τα ερειδώματα του ματιού και τα φωτογραφίζουν και τα περνούν μέσα σε κομπιούτερ και ή βάζουν την παλάμη πάνω σε μηχανήματα, μέθοδος δακτυλοσκοπήσεως, ώστε να εξακριβώνουν την γεωμετρία του χεριού, το πλήρες σχήμα του χεριού με όλες τις γραμμές που έχει επάνω, για να μην έχουν μόνο δακτυλικά αποτυπώματα από τον δείκτηνη των αντίχειρα, αλλά έχουν όλη την παλάμη ή φωτογραφία όλου του προσώπου. Κάποια πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν τον άνθρωπο πλέον όπως θέλουν και μπορούν να το αποκλείουν, πλέον να έχει την δυνατότητα να κρυφτεί αν κάτι έχει διαπράξει και θα μπορεί να τον πιάσει ο νόμος και αν είναι μικρός και ανίσχυρος. Όπως αυτή την μητέρα που την έβαλαν μέσα στη φυλακή για ένα μικρό ποσό που χρωστούσε, ενώ τους μεγάλους που κλέψαν δισεκατομμύρια τους αφήνουν έξω. Και
επειδή κατηγόρησε κάποια τμήματα δικαιοσύνης η κυρία Γιαταγάνα, οι εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη, ότι χαρίστηκαν σε μεγάλο έμπορο ναρκωτικών και τον απεφυλάκησαν, βάλαν φυλακή την Γιαταγάνα. Λοιπόν, τι να πούμε σε αυτόν τον τόπο. Μπορείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, να έχετε πλέον ήσυχη τη συνείδησή σας ότι δεν κινδυνεύουμε από αυτά τα συστήματα τα οποία μας εφαρμόζουν, και μάλιστα να ειδικεύσουμε την αναφορά μας. Υπάρχουν συστήματα λοιπόν ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως μέσω των καρτών και των ταυτοτήτων. Βέβαια, στην εκκλησία υπήρχε μία αντίδραση, η οποία αντίδραση έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Η επίσημη εκκλησία με κυκλίους, τις οποίες κυκλοφόρησε το 1993, θα αναφερθούμε σε άλλη εκπομπή ειδικά σε αυτές τις κυκλίους, κατηγόρησε τον σχεδιαζόμενο αυτό εγκλωβισμό των ανθρώπων, των πολιτών μέσα στα ηλεκτρονικά φακελώματα. Εγκύκλει τρεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και δύο του Αγίου Όρους, που καλούν τον ελληνικό λαό να επαγρυπνεί, και την νεολαία μάλιστα να επαγρυπνεί, για να μην εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Κάποιος βρέθηκε και είπε ότι κάμαν λάθος κάποιοι που έγραψαν, ο Παρθένιος και κάποιοι άλλοι που έγραψαν για την για το χάραγμα το 666, και είπε δεν είναι τρεις γραμμές 6 αλλά είναι τρεις γραμμές 2-6, και έπαθαν σύγχυση κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να βρουν μια αφορμή για να βολευτούν και να μην επομένως μπορούν να κάνουν αγώνα, να μην είναι υποχρεωμένοι να κατεβούν ακόμα και στο πεζοδρόμιο όπως χρειάζεται, γιατί όταν δεν λογαριάζει η πολιτεία τους αγώνες τους πνευματικούς με ευπρέπεια, τότε χρειάζονται αγώνες και με το να κατεβούμε και στο πεζοδρόμιο, όπως και το πράξαμε βέβαια και για την εκκλησιαστική περιουσία, και να το πράξουμε και για άλλα θέματα μεγάλα, για θέματα πίστεως, για θέματα ορθοδοξίας, για θέματα νοθείας ορθοδοξίας, για θέματα απειλής ηλεκτρονικού φακελώματος. Αν δεν μας ακούσουν με έγγραφα και με ομιλίες, θα κατεβούμε και στις πλατείες και στους δρόμους. Δεν το αποκλείουμε αυτό, γιατί εδώ στην πατρίδα μας κρατήσαμε τρελοκομείο να κατεβαίνουμε δια της βίας να επιβάλλουμε τη θέλησή μας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, Εμμανουήλ. Σας χαίρομαι για την... Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας ενημερώσουμε ότι στο Λιτράκι σφαγίζουν άτομα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Βεβαίως ξέρω. Μάλιστα φίλοι δικοί μας πήγανε και μας περιγράψανε λεπτομερώς πώς έγινε. Τους λένε να βγάλουν πρώτα το σταυρό τους, να γράψουν μια δήλωση υπεύθυνη, και μετά τους βάζουμε σε ένα θάλαμο, τους φωτογραφίζουν και μετά βγαίνει η ηλεκτρονική αυτή κάρτα. Και από ό,τι έχω ακούσει και ο έντυπα, 4 άτομα έχουν πεθάνει από αυτό το σφράγισμα. Μέχρι έλκος τους δημιουργεί και σε σημείο... Σφράγισμα στο μέτωπο και στο χέρι. Στο μέτωπο, από ό,τι άκουσα, που μπαίνουν μέσα στο θάλαμο και φωτογραφίζονται. Α, τους λένε να βγάλουν και το σταυρό τους, είπατε. Ναι, αυτό είναι. Ναι, βέβαια, για να ισχύσει η προδοσία του σταυρού. Μάλιστα, και μετά μπαίνουν. Και να τεθεί, ας πούμε, το χάραγμα, το πατινά, σαν τους λένε, αρνήξου τον Χριστό και δέξου το σφράγισμα. Ναι. Καθαρό σφράγισμα, ας πούμε. Και βέβαια, αυτό θα είναι αόρατο οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ναι. Τώρα, τι γράφουν εκεί πέρα ο Θεός και η ψυχή τους. Λέτε να ξεχάσουν να βάλουν και το 666. Κάποιοι ειρωνεύτηκαν και από πλευράς εκκλησίας, ακόμα και ραδιοφωνίες εκκλησίας, κάποιοι επιπόλαιοι. Που δεν ασχολήθηκαν καθόλου ούτε ένα λεπτό να δουν τα πράγματα, και είπαν δεν είναι τίποτα το 666, και είπα θα τα πούμε και αυτά αν είναι ή δεν είναι. Και θα ελέγξουμε και αυτούς που πρόδωσαν την αλήθεια, ενώ ξεκίνησε η εκκλησία πολύ καλά, έβγαλε τρεις εγκυκλίους. Για όνομα του Θεού, δεν έχουμε δικαίωμα σαν Έλληνες να πούμε τέλος πάντων μας προδώσατε στα εθνικά, προδώσατε το Αιγαίο, προδώσατε τη Θράκη, πάει το Σκοπινιονό, πάει το Βορειοβεντικό, πάει το Κυπριακό, πάνε τα οικονομικά μας, πάει η βιομηχανία μας, να πούμε έστω να κάτισουμε κάτι, να μην προδώσουμε και την πίστη μας και την ελευθερία μας, τις νομικές ελευθερίες, με το να μας δώσουν στο σβέρκο μας, να μας φορτώσουν τόσες κάρτες. Προπαντός. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Είμαι στο Θεός να σας δυναμώνει μέχρι τέλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, θα πούμε τώρα όσο προλάβουμε λίγα για την αντίδραση των χριστιανών απέναντι σε αυτό το φακέλωμα το ηλεκτρονικό, το οποίο εκ προημίου λέγω κάποιοι επιπόλοι λένε δεν θα αγωνιστούμε εμείς για ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ό,τι σαν νοησίες,
δεν θα ξυπνήσετε ποτέ. Τόσο πολύ αποχαυνοθήκατε. Επειδή είναι η εβδομάδα του Άγιου Πνεύματος, εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους τους χριστιανούς, όλους αυτούς που αγωνίστηκαν. Και θυμίζω αυτή την υπόσχεση που έδωκαν όλοι στο λαό και εκκλησία και νέο ημερολογίου, επίσημη εκκλησία και του παλαιού ημερολογίου, και το Άγιον Όρος που είχε εκπρόσωπον της τον κύριο Διονύση Λονταρίτη, τον δικηγόρο Παραρίο Πάγο, και όλων των παρατάξεων των θρησκευτικών και όλου του λαού, αυτή την υπόσχεση που έδωσαν στον Μπουρνέλη, ότι δεν θα υποχωρήσουμε, ότι θα ζητήσουμε στο θέμα αυτό το προσωπικό της απειλής του φακελώματος με τα αυτόδες και κάρτες, ότι δεν θα υποχωρήσουμε. Πού είναι λοιπόν εκείνες οι υποσχέσεις, πού είναι εκείνοι οι αγώνες, δεν θα αγωνιστούμε για ηλεκτρονικό φακέλωμα? Και ποιος μπορεί να χωρίσει να μου το πει το ηλεκτρονικό φακέλωμα από το 666, να πούμε στη συνέχεια. Παρακαλώ. Χαίρετε πάτερ μου, την ευλογία σας. Να είστε καλά. Επειδή γνωρίζουν καλώς ότι το ευσεβές ελληνικό έθνος στηρίζει όλη τη δύναμη της στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, των Υιών του Θεού του Ζώντος. Μάλιστα. Προσπαθούν να κάνουν τον ελληνισμό και τα ελληνόπουλα να ρέπουν προς τον σατανισμό και την ειδωλολατρία. Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν γίνουμε ηλόφρονες και ειδωλολάτρες και ακολουθήσουμε την πολιτική των τρελών αγελάδων, τότε είμαστε χαμένοι αν εγκαταλείψουμε την πίστη μας προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο αρχηγός και ο προστάτης του ελληνικού έθνους. Μάλιστα. Μετά της Μητρός αυτού της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Μάλιστα. Αυτό είναι όλο μυστικό. Πέστε στα Ελληνόπουλα να φύγουν από τα βρωμερά κέντρα, να πάνε στην Εκκλησία, να πιστεύουν ακρατάντος τον Ιησού Χριστό, και αυτός θα προστατεύσει την Ελλάδα από όλους αυτούς τους βαρβάρους και τους δολοφόνους Τούρκους που δολοφονούν εν ψυχρό τα Ελληνόπουλα στην Κύπρο. Και οι Ευρωπαίοι πολιτισμένοι δεν μιλούν με τα κομπιούτερ. Σας συγχαίρω για την... Σας συγχαίρω για την ωραία παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτα δίκιο. Τι να πει κανείς για όλα αυτά τα οποία γίνονται? Και πολλοί μας έχουν ανησυχήσει. Επομένως, το θέμα μας είναι ότι εμείς πάντοτε πρέπει να κάνουμε τον μεγάλο μας αγώνα, να μην υποχωρήσουμε ποτέ στις διεκδικήσεις μας που έχουμε, τουλάχιστον να κρατήσουμε τον εαυτό μας χωρίς φακελώματα, χωρίς εφιαλτικές απειλές, χωρίς να πέσουμε στα κομπιούτερ, χωρίς να πέσουμε στα κλειδιά των κωδικών αριθμών, τα οποία θα καταλήξουν τελικά όλοι οι δέσμοι των κλειδιών, των καρτών αυτών. Κάθε κάρτα είναι και ένα κλειδί. Και τελικά τα κλειδιά αυτά θα σχηματίσουν τον ενιαίο μεγάλο κωδικό αριθμό, ο οποίος θα αποθηκεύει στο κομπιούτερ των Βρυξελών, στη μερίδα μας που έχουμε ο καθένας εκεί, όλες τις πληροφορίες σωστές και μη σωστές. Βέβαια, να συνεχίσω το σχόλιο του αγαπητού τηλεθεατού. Μία μεγίστη ανελευθερία υπάρχει μέσα στα κέντρα της διαφθοράς, όπου οι ελληνόπαιδες και οι κοπέλες υφίστανται μία τελεία αναλωτρίωση και αποχάβνωση και νέκρωση των πνευματικών ενδιαφερόντων, με την αντίχριστη ροκ μουσική, με τα ναρκωτικά, με την κουλτούρα της αδιαφορίας που υπάρχει, που κάνουν τους νέους πλέον να μην έχουν καμία διάθεση ούτε να σκεφτούν, ούτε να αγωνιστούν, ούτε να διεκδικήσουν τα εθνικά δίκαια. Εδώ καλούμε την Εκκλησία. Και βέβαια πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας οι πάντες, και σε νοριακό και μητροπολιτικό επίπεδο. Δεν μας παίρνουν οι καιροί. Την νεολαία την άνοιξε ο δρόμος να έρθει στην Εκκλησία, αλλά δεν δημιουργήσαμε εμείς τις συνθήκες κατάλληλες για να την κρατήσουμε. Δια τούτο πρέπει να κάνουμε αγώνα τιτάνιων αφυπνισμού, συνειδητοποιήσεως των προβλημάτων μας και αγώνος μεγάλου. Λοιπόν, γιατί στρεφόμεθα εναντίον των ηλεκτρονικών καρτών και ταυτοτήτων? Πρώτον, διότι απειλούν με ηλεκτρονικό φακέλωμα και απειλούν τα δικαιώματά μας τα ατομικά. Τα ατομικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα βάσει του συντάγματος, όμως είναι ένα γράμμα νόμου. Οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης και οι ταυτότητες που προλέγεται ότι θα κυκλοφορήσουν σύντομα, άλλοι λένε αναβλήθησαν, δεν πιστεύουμε σε τίποτε θετικό. Οι κάρτες λοιπόν αυτές και οι ταυτότητες, όμοια και οι κάρτες εισόδου στον χώρο εργασίας, όπως είδα, οι κάρτες εισόδου στο Δήμο Αθηναίων έχει μαγνητική λωρίδα και άλλα στοιχεία. Για ποιο λόγο λοιπόν? Μπορείτε να μου διαβάσετε τι γράφει η μαγνητική λωρίδα? Και αν γράφει μέσα όλα τα αντίχριστα συστήματα και όλες τις αντίχριστες υμνοδίες και τα σχήματα και 666, μπορείτε να τα βρείτε, να τα διαβάσετε, να τα αποκλείσετε.
Είναι ένα σούπερ λοιπόν φακέλωμα ηλεκτρονικό, ένα σούπερ ηλεκτρονικό φακέλωμα λέγω, αυτές οι κάρτες και οι ταυτότητες, οι κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως έχουν δοθεί πολλές στο λαό. Ποια είναι η αντίδραση της Εκκλησίας, γιατί δεν καλύπτουμε τον ελληνικό λαό? Και έχουμε πει βέβαια και σε άλλα κανάλια και στο κανάλι της Εκκλησίας που ακριβώς κατά κόρον έχουμε μιλήσει ότι αποτελεί μεγάλη απειλή. Και βέβαια έχουμε προοπτικές, όπως ακριβώς η σύμβαση Σέγκεν, όπως η οδηγία 11-099-24-1194 της Ευρώπης, η οποία προβλέπει ευρωπαϊκό φακέλωμα, σφαιρικό φακέλωμα, πολύπλευρο φακέλωμα όλων των στοιχείων της προσωπικότητας, τα οποία θα είναι ανοιχτά στη CIA, στην DIA, στην FBI και σε άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς. Πόσο λοιπόν επικίνδυνο είναι αυτό το φακέλωμα? Και ότι τα κομπιούτερ σήμερα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες από παντού σε κλάσμα δευτερολέπτου και είναι πλέον το φακέλωμα αυτό ουσιαστικό, δυναμικό και εξελικτικό. Ανά πάσα στιγμή να τροφοδοτεί με νέα στοιχεία και να διασταυρώνονται στοιχεία και να μεταδίδονται λοιπόν σε όλο το μήκος και το πλάτος της γης ανά πάνω λεπτών. Το άτομο έτσι θα είναι έκθετο λοιπόν στις απειλές των οποιοδήποτε κέντρων αποφάσεως. Επομένως, η επεξεργασία και η μετάδοση αυτών των στοιχείων θα είναι πάρα πολύ εύκολη και θα εκθέτει λοιπόν το κάθε πρόσωπο την ασφάλειά του, και αν είναι πρόσωπο αξιόλογο, είτε πολιτικό, είτε εκκλησιαστικό, είτε οποιοδήποτε πρόσωπο που θα έχει πλούτον, μπορεί να είναι στους προβολείς, θα λέγαμε, στο στόχαστρο των εξοντωτών και να μπορεί να εντοπίζεται όπου είναι και να εξοντώνεται. Έπειτα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια σε αυτές τις αποταμιεύσεις των στοιχείων, σε αυτές τις τράπεζες των δεδομένων, γιατί μπορούν να βρουν τον κωδικό μας και να αντλήσουν τα στοιχεία μας όλα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Όπως έχουν γράψει λοιπόν στην Καθημερινή 4.95, ένας 16χρονος έκρεψε τον κωδικό, βρήκε τον κωδικό ψάχνοντας τον κωδικό αριθμό της ασφαλείας των ενόπλων δυνάμεων του Πενταγώνου, τον είπα, και έκρεψε όλο το πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον είπα, και το μετέδωσε σε 30 εκατομμύρια χρήστες μέσω του ίντερνετ. Παρόμοιο έγινε και με την ληστεία στην Αγγλία, που ένας νεαρός βρήκε τα τους μυστικούς ηλεκτρονικούς αριθμούς 5-6 και επομένως έδωκε στον κόσμο τα στοιχεία, τα απόρριτα, τα μυστικά του στρατού των Άγγλων, όπως δημοσίευσαν στα νέα 25-1994. Να δούμε τώρα ένα λεπτό μόνο, να δούμε ένα ντοκουμέντο πως στην Αγγλία έχουν βρει, να δούμε ένα λεπτό είναι. Πώς θα προλαβαίνουμε? Ένα λεπτό είναι. Να δούμε πώς θέλουν να μεθοδεύσουν, να φακελώνουν με το DNA, με τον DNA να φακελώνουν τους, όχι μόνο τους εγκληματίες, αλλά σιγά σιγά και όλο τον πληθυσμό της γης. Να δούμε παρακαλώ αυτό το βίντεο. And lead to miscarriages of justice. Home Affairs correspondent Neil Bennett reports. Το συνδυασμό του DNA. Κοιτάξτε, πλησιάζει στο στόμα ένα εργαλείο και ξύνει στον ουρανίσκο εκεί αυτού του νέου. Τον βάζει μέσα σε μια θήκη, θα κάνουν τις σχετικές αναλύσεις και θα καταγράψουν λοιπόν στα κομπιούτερ και στην ταυτότητα όλες τις αναλύσεις αυτές, για να μπορούν να εξιχνιάζουν όχι μόνο αδικήματα και εγκλήματα, αλλά να βρίσκουν τον κάθε άνθρωπο όπου ακριβώς και αν κρύβεται. Κοιτάξτε εδώ, με ακτίνες λέιζερ χαρακτηρίζουν το DNA. Λοιπόν, είναι η πιο βάρβαρη, η πιο ολοκληρωτική, το θα λέγαμε απόλυτο υπερόπλο των ρατσιστών, όπως χαρακτηρίζει σε μια έρευνα, μια εφημερίδα. Απόλυτο υπερόπλο των ρατσιστών, που θα μπορούν έτσι να φακελώνουν και να καταδιώκουν όλους τους ανθρώπους όσους δεν τους αρέσουν. Αγαπητοί τηλεθεατές, ο προόπτος με ειδοποίησαν ότι τέλειωσε η ώρα. Συνήθισαμε 7 και 10, 7 και 5, τώρα φτάσαμε 7, δεν ξέρω πώς, γιατί. Εφόσον λοιπόν η ώρα
δηλώθη ότι έληξε την στιγμή αυτή. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή να πούμε κάποια σχετικά ντοκουμέντα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας και θα μιλήσουμε και για αυτό το καημένο το 666, θα μιλήσουμε και για τον Μπαρκόντ και για πολλά άλλα θέματα του ηλεκτρονικού φακελώματος και θέματα τα οποία απειλούν την προσωπική μας ακεραιότητα, το πρόσωπό μας. Ως χριστιανοί οφείλουμε να λειτουργούμε ως πρόσωπα και να υπερασπίσουμε το πρόσωπο. Να ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Thank you.